κάνουν αυτή την κίνηση με το ποτήρι το κρασί. Σιγία. Εγώ κάνω σιγία με γιαούρτι, ανανά, μέλι, sunflower και καλά αμερικάνικα ηλιόσπορο και γιαουρτάκι παιδιά. Μια καταπληκτική μέρα, Δευτέρα 10 του μηνά, μήνας Ιούνιος, σε 5 μέρες έχω και γενέθλια, 15 Ιουνίου 1931, ένα χρόνο Αμερική, μακριά από Ελλάδα. Με τον Φιλαράκο, με Σπύρο Σταθουλόπουλο, φανταστικό σκηνοθέτη. Έχουμε και το φίλο του Μάκη του Παγίδα μέσα που στέλνει κάτι mail τώρα και δεν είναι στην παρέα μας. Για εξήγησέ μας λίγο αυτό με τα mail, τι σημαίνει στους θεατές. Τίποτα, απλά είναι στο δωμάτιό του και συγκεντρώνεται και στέλνει κάποια mail σε κόσμο ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Οπότε από ό,τι βλέπω, επειδή εγώ ξέρω τι σημαίνει αυτό τα mail και δεν το λες στους θεατές, βλέπω πως είναι ένας φίλος πολύ πιστός και προστατεύεις τη φιλία και... Ακριβώς. Είμαι σαν πιστό σκυλί. Ταιριάζει πολύ γιατί εδώ πέρα στην Αμερική είναι όλοι με σκυλιά. Κάποια τα έχουν για παιδιά και διάφορες άλλες τέτοιες χαζές για μένα είναι εκδηλώσεις ζωής που υπάρχουν εδώ. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ στο Λος Άντζελες για να το κατακτήσουμε. Θα το κατακτήσουμε με τον δικό μας τρόπο, όχι όπως θέλουν αυτοί. Το μόνο που εύχομαι είναι υγεία, καλή καρδιά και φίλους καλούς για παρέα. Τίποτα άλλο. Αυτό για σήμερα το πρωί. Σε υγεία. Όπως βλέπουμε, Σάβα, από την εμφάνισή σου, φυσικά φαίνεται σαν να κάνεις bodybuilding. Για πες μας λίγο πώς έγινε αυτό, γιατί το κάνεις, για ποιο λόγο. Εσύ από τη μεριά σου βλέπεις ότι κάνω bodybuilding. Εγώ απλά θα σου κάνω ένα slight correction για να σου πω ότι απλά γυμνάζομαι ολιστικά, δηλαδή γυμνάζομαι συνολικά. Η συνολική επιγύμναση που κάνω επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπεις. Το αδαμιαίο κορμί. Έτσι. Το ή αδωνιαίο, σαν τον Άδωνη. Σαν τον Απόλλωνα, Απολλώνιο. Η Απολλώνια κορμάρα. Τι κορμάρα είναι αυτή, η Απολλώνια κορμάρα. Υπήρχε και τραγούδι στα Ημισκούμπρια πιο παλιά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, κάτι το οποίο θέλω έτσι να συνεχίσω να λέω είναι ότι με κοιλιά και κουστούμι δεν γάμισε κανείς. Η αναφορά μου είναι σε ένα φίλο μας καλό, Μάριος λέγεται, είναι ο lawyer, ο δικηγόρος μας. Ναι. Ποιο συνέχεια έτσι έχει μια φανταστική έκφραση, η οποία είναι «Αμαλάκα, έχω κάποιο και μέσα μάνα, μάνα, έχω μέσα μάνα, 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 pay the bills, μάνα, you have to write, you have to write, μάνα, έχω κάποιο μέσα μάνα, μάνα, αμαλάκα, έτσι, αμαλάκα, πού είστε, Σπύρο, πού είσαι, μάνα, είμαι άλφας, μάνα, μάνα, γράφει, άλφας, μάνα, γράφει, μάνα, έχω μέσα μάνα, μάνα, τρομερός. Λοιπόν, τώρα που είμαστε εδώ πέρα και έρχεσαι να κάνεις τον Μάριο, ξέρουμε που είσαι και πολύ καλός και η γιαγιά σου έγινε λέγε θεατρίνο όταν ήσουν μικρός. Τώρα αλήθεια. Μάνα κατά τι, μάνα και θα κάνουμε τώρα που, ο Άλφας που είναι, Τετάρτη. Ο Σπύρος, Τετάρτη Σπύρος. Άναρθρα όλα έτσι. Τετάρτη Σπύρος. Οκ, τι να κάνουμε. Πρέπει να φύγω, πάρω τρόπο. Σήμερα πρέπει να πάω Κολομβία με Σπύρο και να μου πει όλα τα μυστικά Σπύρος. Εντάξει, οκ. Πέσει καπάρκο, πέρασε καταπληκτικά. Φάβρε μάλακα, μου νευριάσαι μάλακα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τέλος πάντων, μου κάτσε να ξυπνήσω. Φάβρε, μου νευριάσαι μάλακα. Με τη μαθέτα θα κόψω το χέρι μάλακα. Τελείωσε. Αμαλάκες, τι έγινε, πού είσαι αμαλάκες, τι έγινε. Αμαλάκες, φάχα αμαλάκες, πού είσαι, τι γίνεται. Πρέπει να κάνω μαζί σου σαν μάνα μου. Γκάσο μάνα μου. Σαν μάνα μου. Σαν μάνα μου. Σαν μάνα μου. Where's everybody? What's going on here? What's my son μάνα μου. Και πολύ δουλειά σήμερα. Πολύ κούραση. Έχω ένα
ένα χεσματάκι πρώτα. Και... και μετά θα στείλω κάτι μελάκια. Αυτό θα κάνω. Τι κάνουμε? Όλα καλά? Ξεκινάμε το μετέωρο, μισό λεπτό. Ξεκινάμε το μαλλί. Είμαστε εντάξει, αγόρι μου, τι κάνουμε? Όλα καλά? Αύριο ξεκινάει η γυμναστική. Σου δίνω το λόγο μου. Σου δίνω το λόγο μου. Αύριο. Τι σοβαρά. Τον Άκη περιμένετε. Ο Άκης θα έρθει το Πάσχα. Ξεχάστε τον Άκη. Τον Άκη. Ξεχασέ τον. Άσε που είναι και ασύλληπτο αυτό που σημαίνει εδώ πέρα. Δεν ξανασυμβεί ποτέ. Ασύλληπτο. Την Απολλώνια κορμάρα. Η κορμάρα είναι την Απολλώνια κορμάρα. Την Απολλώνια κορμάρα. Την Απολλώνια κορμάρα. Διαθέτει και ποτήρια. Το ξέρω ότι είσαι σφίχτη. Το ξέρω ότι είσαι στρός. Και τραβάς τα ζόρια. Αμαλάκι all night long. Σφιχτής με τέλειο κορμί. Τραβώ την τροχαλία με δύναμη κι ορμή. Όλοι μες στο τζιν τους μύες μου χαζεύουν. Και από τη λύπη τους τσάρλες τον χορεύουν. Γιατί είμαι ο καλύτερος και έχω... Για πες μας για τη φόρμα σου. Ποια είναι η ιστορία αυτής της μπλες φόρμας? Αυτή η φόρμα ήταν φόρμα στην αρχή. Για αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε πιτζάμα. Αυτή είναι η ιστορία της φόρμας. Λόγω έλλειψης ρούχων το χειμώνα είχε γίνει πιτζάμα. Η φόρμα, συγγνώμη, πιτζάμα. Αυτή είναι η ιστορία. Και βέβαια, επειδή δεν φοράω τίποτα από μέσα, χαλαρά πράγματα, σχεδόν τίποτα, κάθε φορά το πέος διακρίνεται σε αυτήν εδώ πέρα την πιτζάμα. Έτσι, το πέος διακρίνεται και γι' αυτό προσπαθώ να φορέσω από πάνω και αυτό, έτσι ώστε να κρύψω την ανδρική μου φύση μέσω αυτού του από πάνω ανοφορείου. Κάπως έτσι, για να κρύψω το πέος. Γιατί αλλιώς το πέος, όταν δεν φοράω αυτό, έτσι διακρίνεται λιγάκι εδώ και είναι κάπως προκλητικό. Εντάξει, πέος και κόλλος, είναι λίγο προκλητικά. Να το βάζω αυτό έτσι. Και λοιπόν, τη φόρμα γιατί τη βάζεις μέσα έτσι μερικές? Πάντα! Η φόρμα μπαίνει έτσι, πάντα έτσι, για να φαίνεται ακόμα περισσότερο το πέος και για να φυλάσω τη μέση μου από κρύο, αλλά επίσης για να γραμμώνεται η λόρδωση του πισινού. Αλλά γιατί θέλει να γραμμώνει τη λόρδηση του πισινού όταν είσαι σπίτι, ποιο σε βλέπει, είναι κάτι. Δεν υπάρχει να με δει κάποιο, το ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται να με δει κάποιο. Το γνωρίζω εγώ. Το νιώθεις εσύ. Το νιώθω εγώ. Τον έσω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι άλλο. Τόσο απλά. Και είμαστε πάντα cool, έτσι. Είμαστε πολύ καλά με το subconscious που λέμε, το υποσυνείδητο, έτσι. Και συνεχίζουμε δυνατά. Προετοιμάζομαι για δουλίτσα. Το κρεβάτι γιατί το βάζεις έτσι στη μέση και δεν το βάζεις στον τοίχο, για ποιο λόγο? Στον τοίχο το βάζουν όλοι. Εγώ το βάζω στη μέση, να έχω χώρο να πηγαίνω γύρω-γύρω από το κρεβάτι και επίσης έχει μια άλλη πρακτική αξία, ότι όταν γυρίζω ανεμιστήρας θέλω να είμαι ακριβώς από κάτω. Δεν θέλω να είμαι στις γωνίες και να μου έρχεται λίγο αέρα στα πόδια, λίγο στη μέση. Πρέπει να έρχεται σε όλο το κορμί. Γι' αυτό είναι στη μέση. Είναι καλύτερο ζεν. Σπύρος Σταθουλόπουλος.